Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές πριν, όμως αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου γεννά νέα δεδομένα. Κοιτάξτε, η απόφαση που αναφέρεστε είναι η 822 του 2022 του Αρείου Πάγου, η οποία λέει ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεσης. Στην αρχή το έπαιξε μόνο ο νομικός τύπος, μετά το ανέδειξε και ο οικονομικός τύπος, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η απόφαση είναι επικίνδυνη για τα οικονομικά, διότι θα φορτωθεί ο Ηρακλής σε 32 δισεκατομμύρια εγγύσεις, βάσει των οποίων κινούνται οι εταιρείες διαχείρισης. Μάλιστα, μια οικονομική εφημερίδα έχει σήμερα και έτοιμο τον νόμο, ας πούμε, τον οποίο θα φέρουν για να θεραπευτεί εντός εισαγωγικών αυτή η οικονομική ανομαλία, και μάλιστα θα έχει και ισχύ αναδρομική από ό,τι λέει ο οικονομικός τύπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα, καθαρά νομικά, για να μπορεί ο κόσμος να βγάλει μια άκρη και να έχει ένα μπούσουλα, δηλαδή ότι πραγματικά αυτά που διαβάζω, από τη μια το ένα άκρο θα καταστραφεί η οικονομία, επειδή ο Αρείος Πάγος έβγαλε τέτοια απόφαση, από την άλλη δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα, σταματάνε όλα κτλ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και είναι η εξής. Καταρχήν, η απόφαση αυτή δεν είναι απόφαση ολομέλειας, ούτε απόφαση σε πιλωτική δίκη. Όπερ σημαίνει τυπικά τουλάχιστον ο εφέτης, ο ερηνοδίκης, ο πρωτοδίκης μπορεί επιστημονικά να την κοντράρει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, η 430 του 2005 του Αρείου Πάγου, που είναι απόφαση ολομέλειας και που έχει ισχύ νόμου, παρόλα αυτά οι πρωτοδίκες και οι εφέτες τον όρο των 360 ημερών που τον έχει βγάλει παράνομο το βγάζουν νόμιμο μια χαρά. Άρα λοιπόν, τυπικά νομικά, ναι, μεν. Είναι μια καινούρια δυνατότητα. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι όποιος τη βάλει στα δικόγραφά του θα δικαιωθεί. Επίσης, τώρα επί του πεδίου, τώρα το πρωί δίκαζα, όλοι οι συνάδελφοι κάναν αυτή την ένσταση που ήταν από τη μεριά των δανειοληπτών, και από τη μεριά των τραπεζών ακούσαμε ότι υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και 1102 του Αρείου Πάγου, η οποία δικάστηκε πιο πριν από την 822, αλλά βγήκε αργότερα. Όπου λέει τα αντίθετα ακριβώς, και αν δεν κάνω λάθος είναι και 1354 του Αρείου Πάγου, πάλι σε τμήμα, η οποία λέει επίσης τα αντίθετα ακριβώς. Δηλαδή λέει ότι δικαιούνται οι services και τα fans να κάνουν πληστηριασμούς. Τώρα για περισσότερες λεπτομέρειες θα δω τα χαρτιά και τα λοιπά, θα τα ανεβάσω μάλλον και στα social media. Εκείνο το οποίο πρέπει να μείνει στο μυαλό του κόσμου είναι, για να το πούμε με απλά λόγια, είναι πού θα πέσεις. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι ακολουθούν την Α επιστημονική άποψη, υπάρχουν δικαστές που ακολουθούν την Β επιστημονική άποψη. Τώρα, αυτό τώρα, κύριε Αλβανέ, μεταξύ μας τώρα δεν είναι κράτος δικαίου όμως, είναι πού πιο δικαστή θα πέσεις. Δηλαδή, υπάρχει θέμα στον Άριο Πάγο τότε. Μια απόφαση έτσι, μια απόφαση αλλιώς. Με συγχωρείτε, αλλά οι πολίτες που δεν τα ξέρουν αυτά τα νομικά χάνουν τον μπούσουλα. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι καινούριο. Ναι, προφανώς, αλλά. Ακόμα και στα δάνεια για το ελβετικό, ας πούμε, η 4 του 2019, που έβαλε πολύ μεγάλα προβλήματα στους δανειολήπτες ελβετικού. Κοντρικά, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας στους τρεις αεροπαγίτες είχε πάει κόντρα και ήταν υπέρ του δανειολήπτη. Μάλιστα, μία πρωτοδίκη στην Αθήνα πήγε τελείως κόντρα στην αεροπαγίτικη και έστειλε και το θέμα του ελβετικού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, όπου η ελληνική κυβέρνηση, και αυτά να τα λέμε, έκανε παρέμβαση όχι υπέρ του δανειολήπτη, αλλά μάλλον υπέρ της τράπεζας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχει η ελληνική δικαιοσύνη, τα οποία τα έχει όμως εδώ και δεκαετίες, αλλά και ο κόσμος δυστυχώς δεν δίνει την προσοχή που πρέπει. Όταν, ας πούμε, κάναμε αποχή λόγου χάρη για να μην βάλουν ΦΠΑ 24% στις νομικές υπηρεσίες, λες και το να πας στο δικηγόρο είναι πολυτέλεια, η κοινωνία δεν αγκάλιασε, ας πούμε, τις κινητοποιήσεις μας, ούτε επίσης όταν φέραν τον καινούριο κώδικα πολιτικής δικονομίας που πρακτικά ανέρεσαν όλα τα νομικά όπλα, το μεγαλύτερο μάλλον μέρος έμεινε ανοιχτή. Πάλι και είχαμε κάνει 7 μήνες εποχή, αν θυμάστε. 7 μήνες είχαμε μείνει, δηλαδή, χωρίς δουλειά, χωρίς να πληρωνόμαστε. Πάλι δηλαδή ο κόσμος δεν είχαμε την ανάλογη ανταπόκριση. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει και ο απλός πολίτης να αναρωτηθεί τι δικαιοσύνη θέλει και ποια θα είναι η καθημερινότητά του. Η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Από το πρόστιμο που βάζει ο τροχονόμος των 20 ευρώ μέχρι το αν θα γίνει αεροδρόμιο, ας πούμε, όλα στο τέλος περνάνε από τα δικαστήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακριβώς σπορ η δικαιοσύνη, είναι είδος πολυτέλεια. Ακριβώς όπως σας είπα, και μόνο που έχουμε ΦΠΑ 24% εμείς και επιμελητές, και το θέμα είναι ότι
Μια άλλη λεπτομέρεια που δεν την ξέρει ο κόσμος. Όταν έρχεται σε μένα κάποιος, αναγκαστικά του βάζω 24% ΦΠΑ. 24% ΦΠΑ του βάζω και ο επιμελητής που συνεργάζομαι. Ο δικηγόρος και ο επιμελητής της τράπεζας, επειδή είναι με πάγια την νηστεία, τον έχει δηλαδή σαν υπάλληλο, για να το πούμε με απλά λόγια, συνήθως εξέλγει του ΦΠΑ. Δηλαδή πληρώνει και ο φτωχότερος πάλι. Το θέμα είναι ότι σας λέω, αυτά τα πράγματα δεν αγκαλιάζουν το μέσο άνθρωπο. Ασχολείται με, αλλά έχει άλλες προτεραιότητες. Τα θυμάται. Αν κάνει κανένα ατύχημα τροχαίο και κινδυνεύει να πάει φυλάκι, αν δεν πληρώσει κανένα δάνειο και πάνε να του πάρουν το σπίτι, μόνο τότε θυμάται κατά τη δικαιοσύνη. Μόνο τότε. Την ίδια ώρα, κύριε Αλβανέ, οι πληστηριασμοί τρέχουν, έτσι κανονικά. Δεν έχουμε σταματήσει. Οι πληστηριασμοί δεν το έχω ανοίξει τώρα το ιόξο. Νομίζω έχει αυτή τη στιγμή 146.000, 147, οι οποίοι τρέχουν κανονικότατα. Κάθε εβδομάδα μπαίνουν 1.500 με 2.000. Επιστηριάζονται πλέον όλα. Ενώ παλιά, ας πούμε, οι τράπεζες. Κάποια ακίνητα που δεν ήταν πολύ έτσι εμπορικά, που δεν ήταν πολύ πολυτελείας, δεν τα κυνηγούσαν. Τώρα οι εταιρείες διαχείρισης μολότητα έχουν πάρει 20 χρονιά και σε πακέτα. Ό,τι υπάρχει το χτυπάνε. Και το χτυπάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή βλέπω πληστηριασμούς για 15 και 20 χιλιάρικα, που αυτά παλιά από τις συστημικές τράπεζες ήταν αδιανόητα. Μάλιστα. Και μια κάτι τελευταίο, κύριε Αλβανέ, μου έκανε εντύπωση μια ανάρτησή σας, μια άλλη νέα νομοθετική παρέμβαση, όπου φέρεται πως η εφορία μπορεί πλέον να μπαίνει στο σπίτι μας, να σηκώνει τα πάντα, να ανοίγει τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία προστασία πλέον. Κοιτάξτε, αυτές είναι διατάξεις από το 1970, τις οποίες όπως λειτουργεί η Βουλή που σου φέρουν ένα βιβλίο και ό,τι τα βλέπεις. Εδώ θυμάστε, ο Ρόκρος υπουργός δεν είχε διαβάσει τα μνημόνια και έβαζε απλά υπογραφές. Συνεχίζονται και το περνάνε. Το θέμα είναι ότι από τη μια κάνουμε συνέδρια και καμαρώνουμε για ευρωπαϊκούς νομικούς πολιτισμούς, για ιστορίες κτλ. Και από την άλλη έχουμε έφορο όπως ήταν οι τελώνες της εποχής του Χριστού. Μπαίνει μέσα στο σπίτι σου χωρίς καμιά εξασφάλιση δική σου και κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, άνθρωπο να σκοτώσεις δεν μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία αν δεν υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις. Και όμως εδώ πέρα, επειδή χρωστάς 500 ευρώ, ψηφίζουμε νόμους να μπαίνει μέσα εφοριακός και να σου σκίζει τα έπιπλα, να ψάχνει να βρει τις διαιρές τις κρυμμένες. Κάποια στιγμή, ας πούμε, θα πρέπει και αυτούς που έχουμε στείλει στη Βουλή να λάβουν και αυτές τις ευθύνες τους, έτσι να βλέπουν τι υπογράφουν, τι ψηφίζουν κτλ. Αν χρωστάς δηλαδή στην εφορία πάνω από 500 ευρώ, έχει το δικαίωμα ο έφορος να κάνει ντου στο σπίτι σου και να ψάξει τα πάντα. Με βάση αυτή τη διάταξη είναι. Βέβαια, έχει άλλες υπερκείμενες διατάξεις με τις οποίες μπορείς να το αντιμετωπίσεις νομικά. Απλά σας λέω, δεν μπορεί από το 1967, από ό,τι ήρθε για πρώτη φορά αυτή η διάταξη μέχρι τώρα, απλά να την κάνουμε copy-paste, ας πούμε, και να ψηφίζουμε κώδικες, να βγαίνουμε, να καμαρώνουμε, να κάνουμε συνέδρια και να λέμε για ευρωπαϊκούς νομικούς πολιτισμούς και κράτους δικαίου και άλλα, ας πούμε, βαρύγρουπα και στην πράξη, ας πούμε, να είμαστε πώς ήταν η Τουρκία πριν το 1821, γιατί τέτοιες διατάξεις δεν νομίζω να υπάρχουν σε άλλες πολιτισμένες χώρες. Να μπουκάρει με την υπόνοια μέσα ένας δημόσιος υπάλληλος. Και θεωρητικά 67-70 τότε που λέτε, κύριε Αλβανέ, είχαμε και άλλες καταστάσεις και στη χώρα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τιμούν τη δημοκρατία μας αυτές οι παρεμβάσεις. Πολλά τιμούν τη δημοκρατία μας και δυστυχώς πολύ συχνά ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο ψηφοφόρος με τις επιλογές που κάνει, με την αδιαφορία που δείχνει, με τον ποινικό λαϊκισμό που δείχνει. Τώρα, ας πούμε, βλέπω με την ευκαιρία του παιδόφιλου βγαίνουν τώρα όλοι και λένε να επαναφέρουν τη θανατική ποινή. Το αν είναι σωστά θανατική ποινή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και θανατική ποινή δεν πάνε μαζί. Ακόμα και η Τουρκία την κατήργησε και δεν εκτέλεσε τον Τσαλάν για να μπορεί να κάνει διαπραγματεύσει. Δηλαδή, αν κάποιο λέει θέλω να επαναφέρω τη θανατική ποινή, πρακτικά θέλει να μα βγάλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, για να το λέμε. Δυστυχώς, πάρα πολύ λαϊκά, σου να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αλβανέ, αυτά μόνο πουλάνε στην Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος θέλει αίμα, αυτά θέλει. Να ακούει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος θέλει αίμα. Αν, ας πούμε, είναι ο Δημήτρης και έρθει ένας και κάνει το παιδί μου κάτι παρόμοιο, θα θέλω να πάρω ένα πριόνι και να τον κόψω στη μέση κτλ. Ναι. Αν όμως είμαι ο Δημήτρης και είμαι εισαγγελέας, δικηγόρος, δικαστής, δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα. Δάλλως θα πάμε στην εποχή των σπηλαίων, ας πούμε, ή όπως τα western που βλέπουμε, που τον πιάνει η πόλη. Τον αλογοκλέφτη, τον κρεμάνε σε 2 λεπτά και τελειώνει η ιστορία. Εγώ, κύριε Αλβανέ, βλέπω άλλα πιο σημαντικά, αν μου επιτρέπετε. Κάτι άλλο που βλέπω, διαβάζω τώρα εδώ στα social media σας, ότι από το 2019, άκου αυτό, Άρη μου, από το 2019, έχουμε 2022, εκκρεμεί έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις προμήθειες των τραπεζών. Τώρα ορίστηκε η εισηγητής. 2022. Από τη στιγμή που ορίζεται η εισηγητής κανονικά, εκτός εξαιρέσεων, πρέπει σε 150 μέρες να φέρει και πρόταση. Καλά, εντάξει. Ελπίζω επιτέλους να τελειώσει μέσα σε μια Ολυμπιάδα, να δούμε τι γίνεται και με τις τραπεζικές προμήθειες. Ο τελευταίος που τα έψαχνε αυτά, κύριε Αλβανέ, όπως είδατε, συνάδελφός μας, τον παρακολουθούσαν τελικά και από εκεί ξεκίνησε ένα ολόκληρο σκάνδαλο. Οπότε,
Δύσκολο το βλέπω. Τέλος πάντων, θα εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Κύριε Αλβανέ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.